απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Εγώ είμαι τέλειο, όπου και να με στείλετε θα τα καταφέρω. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Θα μπορούσα να το φορέσω σε ένα yacht party, γιατί ως γνωστόν έχω συνηθίσει να πηγαίνω στο yacht party. Όλοι οι φίλοι μου εκεί συχνάζουνε. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν και οι ανατροπές. Αγία μου Κατερίνη. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Total white look, αλλά πάντα chic και πάντα κλασικό. Την εβδομάδα άνοιξε η Κατερίνα. Σχολιάστηκε για τις ερωτηματολογικές της επιλογές. Παντρεύεσαι, κορίτσι μου. Ήθελες νεφικό και το πήρες. Να το ρούχο σου. Δεν στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι του φακέλου και έχασε 20 ευρώ. Ολοκλήρωσε τις αγορές της, βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρίθηκε... Μου λείψανε τα σκουλαρίκια και ένα καλύτερο μπλουζάκι. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Κωνσταντίνας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Καλώς ήρθατε. Ελάτε να δείτε την ντουλάπα μου. Να γνωριστούμε καλύτερα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου. Όπως βλέπετε κι εσείς, η Κωνσταντίνα είναι φωτογράφος. Ευκαιρία να φτιάξω λίγο το book μου. Πολύ εγκυκλοπαίδια βλέπω. Και David Bowie στο βάθος. Ελάτε να σας δείξω την ντουλάπα μου και μερικά από τα αγαπημένα μου ρούχα. Με αυτή τη φωνή έπρεπε να κάνεις ραδιόφωνο. Θα εισηγηθώ αν θες. Πόσο μακριά είναι τα φορέματα, φτάσαμε στο πάτωμα. Σαν τους τίτλους αρχής του Star Wars. Μου αρέσουν γενικά πάρα πολύ τα πλεκτά και το καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα αγαπημένο μου φόρεμα, το οποίο θα το φορέσω και στην πόλη. Στο χωριό, όχι. Ή total white, ή θα φορέσω και ασπρόμαυρο από μέσα. Όπως επίσης θα το φορέσω και στην παραλία, σε ένα νησί, το βράδυ με το μαγιό μου από μέσα. Είναι ένα φόρεμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά όταν το φοράω. Θα μου άρεσε με μαγιό. Μαγιό. Από μέσα, ειδικά στο νησί. Σε βρίσκω αρκετά τολμηρή, αλλά μπράβο, σου μου αρέσει, μπράβο. Είναι τέλειο για κάποιο νησί, γενικά να το φοράς το καλοκαίρι, πολύ καλή επιλογή και σου πάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο για μαγιό από μέσα και ένα πολύ ωραίο σανδάλι και αν μου βάλεις και κρίκο το βράδυ και χρυσά βραχιόλια, είναι τέλειο να παραμείνεις με το μαγιό, να βάλεις ένα ωραίο κοραλί κραγιόν, τα χρυσά στα κοσμήματα και σε έτοιμη για βράδυ. Επίσης, τι επαδεσχίστηκε. Άλλο ένα που θα σας δείξω είναι αυτό το φόρεμα. Είναι πολύ δροσερό. Το φοράω συνήθως το απόγευμα, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Μου αρέσει όπως κάθεται πάνω μου, γιατί είναι το ύφασμά του τέτοιο βισκόζιο που πέφτει χυτά. Θα το προτιμούσα κοντό, γιατί μου φαίνεται λίγο σαράσο. Ευλόγησον. Και πρέπει να έχεις ωραία πόδια να αναδεικνύει τα πόδια σου και θα ήθελα λιγότερο ύφασμα σε αυτό το φόρεμα. Είναι μια αγορά την οποία την έκανα πέρυσι και μπορώ να πω ότι το φοράω αρκετά συχνά τα απογεύματα, ακόμα και για να πάω κάποιον κινηματογράφο, ένα θέατρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραίο φόρεμα είναι αυτό. Είναι κρουαζέ, είναι μπλε, είναι σαν χρώματά μου. Θα σου πηγαίνει σίγουρα. Υπογράφεις. Φοράω και εγώ τέτοιου είδους φορέματα. Πολύ ωραίο. Αγκαλιάζει πάρα πολύ την λεπτή σου σιλουέτα. Μ' αρέσει και το μήκος πάρα πολύ και μπορεί να φορεθεί και πρωί, αλλά και βράδυ με κάτι πιο ψηλοτάκουνο.
Φωτογράφε, τι άλλο έχουμε? Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δροσερό. Oh. Είναι αυτή η πουκαμίσα, φόρεμα, την οποία θα τη φορέσω και με κάποιο κολάν ή το καλοκαίρι μπορώ να τη φορέσω με μία βερμούδα ή ένα σορτσάκι από μέσα. Πολύ ωραίο χρώμα, πολύ ωραία τα μανίκια του. Θα προτιμούσα να το βάλεις με κάτι κοντό από μέσα ή με κάποιο πολύ στενό τζιν. Είναι πάρα πολύ ωραία η πουκαμίσα σου, μου αρέσει και εμένα. Έχω και εγώ κάτι παρόμοιο και πιστεύω θα σου ταιριάζει πολύ. Μπράβο σου. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, τέλεια η ρίγα πράσινη και λευκή, τα κουμπάκια μπροστά, αγαπημένα, βολάν στο μανικάκι και είναι αληθινά ζηλευτό το χρώμα του, γιατί όταν είσαι και μαυρισμένη θα σου πηγαίνει πάρα πάρα πολύ. Όλο κομπλιμέντα, Κωνσταντίνα! Τώρα θα σας δείξω ένα άλλο φόρεμα, το οποίο το έχω πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται. Εξακολουθεί και μου αρέσει πάρα πολύ. Το έφαγαν οι σκόροι. Είναι ιδιαίτερο. Το χρώμα του, ειδικά το καλοκαίρι μαυρισμένη, αναδεικνύεται πάρα πολύ. Αυτό, Κωνσταντίνα μου, νομίζω πάει με το στυλ σου, πάει με το χρώμα των μαλλιών σου. Απλά πρέπει να προσέξεις τι θα φορέσεις από μέσα. Το πλέξιμό του είναι ιδιαίτερο. Είναι αγαπημένο φουστάνι γι' αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει το χρώμα του, πηγαίνει με τα μαλλιά σου, μου αρέσει και το πλέξιμό του, είναι όμορφο. Μ' αρέσει που κάνεις ένα t-shirt oversized αντρικό μέχρι το πάτωμα, έχει και το μεσοφόρι από μέσα, είναι πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Μπράβο! Να δούμε και τα παπουτσάκια! Τώρα θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου παπούτσια. Τι θα δούμε? Θα αρχίσουμε με αυτά εδώ. Την αστυνομία! Τα οποία τα έχω αρκετά χρόνια, είναι από τα ψηλά παπούτσια που έχω. Μου αρέσουν τα ψηλά παπούτσια, μόνο που εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω το λεπτό, το πολύ λεπτό τακούνι. Το φαντάστηκα. Όταν θα φορέσω τακούνι, θα φορέσω σε κάτι τέτοιο ή σε πλατφόρμα. Μου αρέσει πάρα πολύ η τριχρωμία που έχει εδώ. Μου αρέσει ακόμα και η σόλα του κάτω έτσι όπως είναι. Ροζ. Είναι από τα αγαπημένα μου παπούτσια. Μου αρέσει μέσα που κάνει λουλουδάκια, σχεδιάκια, δεν ξέρω τι κάνει. Δίκασε την. Όλο το υπόλοιπο δεν μου αρέσει, πέταξα το. Αχ, Κωνσταντίνα μου, δεν μου αρέσουν πολύ αυτά τα παπούτσια. Αχ, γιατί? Ούτε η τριχρωμία. Τα θεωρώ λίγο παλαιομοδίτικα, λίγο όχι τόσο για σένα, πολύ ξεπερασμένα. Μ' αρέσει πολύ, γιατί πραγματικά μου θυμίζει δεκαετία του 70, μ' αρέσει και τα τετράγωνα μπροστά και είναι και πολύ ταιριαστά και για ζουμπκιλότ και για φορέματα και για παντελόνια denim, jeans, λευκά, μπλε, μαύρα κτλ. Μια χαρά. Ένα από τα επόμενα που θα σας δείξω είναι παπούτσια που τα φορώ κάθε μέρα, από το πρωί ως το βράδυ. Τάλιωσες. Συνήθως τα φοράω με παντελόνες, με φορεματάκια. Μου αρέσει το σχέδιο, το σαντάλι που κάνει, ας πούμε, ξέρω, το παλιό. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ότι τα φοράω. Τζάμπα τα λεφτά. Είναι σαν να μην φοράω παπούτσια. Ωραίο παπούτσι, με ωραίο ντέσιμο μπροστά. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι είναι πολύ χοντροκομμένο, νομίζω, για το σωματότυπό σου. Πού είναι λελέκι. Είναι πάρα πολύ ωραία, τέλειο χρώμα, τέλειο σχέδιο, βήπατα, τα φοράω κι εγώ κάθε μέρα, όντως πολύ άνετα, μπράβο σου, πολύ ωραίο. Έχει διπλή πλατφόρμα με σχοινιά, δηλαδή σπαντρίγια. Έχει και πολύ ωραίες χρωματικές αναλλαγές και έχει και μια συμμετρία. Δεν είναι δηλαδή έτσι πολύ πολύ χοντροκομμένο και πιστεύω θα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Άλλο αγαπημένο μου παπούτσι, και αυτό είναι αρκετά χρόνια. Oh. Αυτό μπορώ να το φορέσω από το πρωί έως το βράδυ. Στον πόλεμο. Είναι πάρα πολύ βολικά, πολύ άνετα, είναι ανατομικά. Είναι πολύ ωραία παπούτσια, είναι μαύρα, διαχρονικά, είναι πλατφόρμες, είναι σίγουρα άνετα. Ανάσα. Αν θα άλλαζα κάτι, θα άλλαζα τον φελό. Εμένα λέει. Κάθεται καταπληκτικά στο πόδι μου και είναι και πάρα πολύ ξεκούραστο και με έχουν βολέψει πάρα πολύ και για καθημερινές εμφανίσεις και μπορώ να τα φορέσω και βράδυ με ένα πιο σπορ ντύσιμο. Αυτά τα παπούτσια μπορεί κάποτε να ήταν ωραία, τώρα μου φαίνονται λίγο παλιά. Μια ιδέα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ενώ μου αρέσουν οι φελοί και μου αρέσουν τα πάρα πολύ έτσι, οι πλατφόρμες από φελό, τα τακούνια από φελό γιατί κάνουν 7, το συγκεκριμένο μου κάνει ανατομικό παπούτσι και δεν μου αρέσει και πολύ χοντροκομμένο. Και μετά τους φελούς πάμε σε ένα δάσος με τσάντες. Και τώρα θα σας δείξω τις σαντούλες μου. Αυτή είναι μία την οποία τη χρησιμοποιώ από το πρωί στο βράδυ. Είναι τέλεια για κάθε μέρα και είναι πολύ στο στυλ σου. Okay. Είναι πάρα πολύ βολική, χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Συνήθως χρησιμοποιώ τέτοιες τσάντες γιατί έχω αρκετά πράγματα. Όπως... ένα μπουκαλάκι νερό το οποίο μου είναι απαραίτητο. Αφυδάτωση. Και είναι πάρα πολύ βολική στην καθημερινότητά μου. Ωραίο, νομίζω θα είναι πολύ βολικό και για τη δουλειά σου, μου αρέσει το χρώμα, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία backpack, γραμμική, πάρα πολύ απλή, πολύ πρωινή και μπορεί να την κρατάς όλο τον χρόνο.
Τώρα θα σας δείξω μια πολύ αγαπημένη μου τσαντούλα. Είναι ιδιαίτερα συναισθηματικής αξίας για μένα. Την έχω πάρει από την Κωνσταντινούπολη. Αχ, έχω πάει και εγώ Κωνσταντινούπολη. Είναι εκπληκτική. Τα κεμπάπ ήταν. Είναι δερμάτινη. Το δέρμα της είναι πάρα πολύ μαλακό. Χωράει αρκετά πράγματα, παρότι δεν της φαίνεται. Μπορείς και τη φοράς χιαστή. Είχα μια ίδια στον Εύρο. Έκανα σκοπιά με αυτήν. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είτε χιαστή είτε αλλιώς. Δεν μ' αρέσει αυτή η τσαντούλα. Είναι πάρα πολύ χρησιμοποιημένη, είναι πολύ τριμμένο το δέρμα και δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα θα σας δείξω ένα άλλο τσαντάκι, δερμάτινο, και αυτό είναι αρκετά χρόνια. Ναι. Το χρησιμοποιώ συνήθως βράδυ για να βάζω το κινητό μου κάποια άλλα πράγματα. Συμπαθητικό τσαντάκι, το θεωρώ λίγο πιο καθημερινό και όχι τόσο βραδινό. Πας και σε καλά. Αν σε βολεύει όμως, φόρα το. Είναι αρκετά βολικό για μία έξοδο που δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά πράγματα μαζί σου. Αγαπώ και εγώ πολύ αυτές τις τσάντες που μπορείς να τις βάλεις χιαστή. Μ' αρέσει πολύ που είναι δερμάτινη, μ' αρέσει το σχέδιό της και το μέγεθός της. Το τατού. Πάρα πολύ ωραίο τσαντάκι, καφέ, σκούρο, τέλειο το δέρμα. Μ' αρέσει που είναι μικρούτσικο, μ' αρέσει και το λουρί, πολύ ωραίο. Τι άλλο έχει εκεί το δέντρο, κάνα χλάδι. Τώρα θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου κοσμήματα. Ένα από αυτά είναι αυτή εδώ η περλίτσα με ασημένιο. Είναι πάρα πολύ όμορφη, την φορώ συνήθως για κάτι πιο επίσημο. Επίσης έχει και σκουλαρίκια τα ίδια. Είναι πάρα πολύ αγαπημένα γιατί τα έχει κάνει η φίλη μου η οποία ασχολείται με αυτά και είναι ένα από τα δώρα της τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Για στα χέρια της φίλης σου καταρχάς, πολύ ωραίο, πολύ διακριτικό. Να τα φιλήσουμε. Μια χαρά. Αυτό θα το φορέσω με κάτι λευκό, με κάτι εξίσου καλό για να πάω ίσως σε θέατρο, για να έχω μια βραδινή έξοδο. Απλό, λιτό. Λιτός βίος. Μπορεί να φορέτε το βράδυ. Κράτησέ το, αφού είναι δώρο από τη φίλη σου. Okay. Πάρα πολύ ωραία περλίτσα και μου αρέσει και το πάνω που είναι πολύ λεπτό. Είναι κινωμένη με τον κόνο από ασήμι και κάνει σαν παγωτό. Μ' αρέσει. Τώρα θα σας δείξω ένα αγαπημένο μου δαχτυλίδι. Είναι ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα. Γιατί? Το έχω πάρει στην Βαρκελόνη, στη Λα Ράμπλα, από τεχνίτες του δρόμου. Πολύ ταξιδεμένη είσαι. Στην Βαρκελόνη πήγε. Εμένα δεν μου αρέσουν τα δαχτυλίδια. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Ούτε να τα βλέπω σε άλλους, ούτε να τα φορώ. Το φορώ συνήθως σε αυτό το δάχτυλο. Και μπορώ να το φορέσω με πάρα πολλά ρούχα, είτε με κόκκινα, όπου ταιριάζει με την πετρούλα που έχουν πάνω. Έχει μια λάμψη με τα πετραντάκια πάνω το, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Μπορώ επίσης και με μαύρα, με άσπρα. Με είναι ασπρόμαυρα. Ένα δαχτυλίδι το οποίο μου θυμίζει την Βαρκελόνη και το αγαπώ πάρα πολύ. Μπράβο οι τεχνίτες του δρόμου. Μ' αρέσει το μέταλλο, μ' αρέσει τα κόκκινα πετράδια, μ' αρέσει η γεωμετρία, μ' αρέσει πάρα πολύ το σχήμα. Ωραία. Τώρα θα σας δείξω ένα αγαπημένο μου κόσμημα. Είναι χειροποίητο. Έχει φεγγαρόπετρες, οι οποίες είναι οι αγαπημένες μου πέτρες, θα έλεγα. Πέρα από την τύχη που λένε ότι φέρνει, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί συνήθως η φεγγαρόπετρα παίρνει το χρώμα των ρούχων που φοράς. Ζηλεύει. Αλλάζει δηλαδή. Ναι. Τι πολύ έπαθες. Ωραίο αυτό και τα πετραδάκια του. Και το σχοινάκι του, δεν το ξέρω αυτό που αλλάζει χρώμα. Εδώ το μάθες. Πολύ ωραίο. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ και με πιο απλά ρούχα, αλλά και με πιο επίσημα, συνδυάζοντας και με άλλα κατάλληλα αξεσουάρ. Εγώ θα ήθελα αυτό το κολιέ να το βάλεις μαζί με το μαγιό στο καλοκαίρι, στην παραλία. Εσύ να το βάλεις. Πουθενά αλλού. Α, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σου πάει πάρα πολύ φυσικά. Είναι κάτι που μπορείς κάθε μέρα να το φοράς. Μην το βγάζεις και από πάνω σου, αφού έχει τόσο καλή ενέργεια. Στην καθημερινότητά μου δεν βάφομαι ιδιαίτερα. Χρησιμοποιώ το κονσίλερ μου για τα μάτια, συνήθως πάντα. Συνήθως ή πάντα. Κρεμούλα, δεν θα βάλεις. Κάνει δίαιτα. Μου αρέσει που δεν χρησιμοποιείς make-up. Γιατί? Και βάζεις μόνο κονσίλερ. Θα βάψω τα φρύδια μου, θα γεμίσω λίγο τα κενά. Ένωσε και τις βουλίτσες. Και θα βάλω συνήθως ένα μπλε χρώμα μολύβι πάνω από τα μάτια μου. Συνήθως πάντα κι αυτό. Μπορώ και το μολύβι το μπλε που βάζεις, να σου τονίσει το μάτι, πηγαίνει και με το χρώμα των μαλλιών σου. Ναι, ξέρεις, πολύ ωραία.
και στο τέλος θα χρησιμοποιήσω και λίγο ρούζ. Και μετά? Και τελειοποιώ το μακιγιάζ μου με ένα ρόζ απαλό κραγιόν. Για να δω. Φτάνει. Θα τελειώσει. Θα προτιμούσα να βάλεις και περίγραμμα, να φαίνονται πιο μεγάλα τα χείλη σου κιόλας. Και να είναι και πιο εύκολο για εσένα να τοποθετήσει έπειτα το κραγιόν. Βάφεσαι ολόσωστα, χωρίς υπερβολές. Ωραίο το κραγιονάκι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, θα ήθελα στα μάτια να μην μου τα ασπρίζεις από πάνω και μου τα κάνεις πιο αχνά. Θα ήθελα να μου βάζεις φυσικές υγιεινές αποχρώσεις, καφέ, μπρονζέ, μόκο για να δίνεις και λίγο βάθος στο μάτι, να έχεις και πιο σεξ και να έχεις και λίγο χρωματάκι. Με τα μαλλιά μου τα τελευταία χρόνια τα έχω κόψει σε ένα καρέ γιατί με βολεύει στην καθημερινότητά μου. Γιατί? Και σε σχέση με τη ζωή μου, καθότι οδηγώ μηχανάκι. Είσαι και μηχανόβια. Πολύ ωραία. Αν και μου αρέσουν τα μακριά μαλλιά, σου πηγαίνουν πολύ και τα κοντά. Και το χρώμα σου πηγαίνει πολύ σήμερα στην δερμίδα σου. Είσαι πολύ όμορφη. Ανάλογα με τα ρούχα που θα φορέσω και την ανάλογη κορδέλα. Για πες. Μ' αρέσουν δηλαδή όλα να είναι ομοιόμορφα. Λογικό. Ένας τρόπος να φτιάξω να είναι τα μαλλιά μου. Είναι. Άντε ντε. Ευχαριστώ. Μην πνιγείς. Πολύ μπελάς. Πάρε και τη σκούπα και μετά σφουγγαρίστρα. Εντάξει. Έλα, βαρέθηκα. Είναι ένα look καθημερινό, το οποίο με βολεύει σε σχέση με τη ζωή μου και είμαι έτοιμη. Η παντάνα που χρησιμοποιείς είναι λίγο πρόχειρη. Θα ήθελα τα μαλλιά σου να είναι λίγο πιο καλοσχηματισμένα και καλοχτενισμένα. Θα σου πήγαινε πιο πολύ. Ωραία η κορδέλα, η μπαντάνα, αναλόγως που θα την πεις. Έχει έτσι μια διάθεση πιο εναλλακτική και γιατί όχι, σου πάει. Η Κωνσταντίνα τώρα θα μας δείξει τα αγαπημένα της σύνολα. Αυτό είναι το πρωινό μου σύνολο. Είναι μια άνετη φόρμα. Οι φόρμες μου αρέσουν πάρα πολύ. Τις χρησιμοποιώ από το πρωί ως το βράδυ σε διάφορα σχέδια, σε μακό, σε διάφορα υφάσματα. Ωραία αυτή η ολόσωμη. Σίγουρα θα είσαι άνετη. Και τα σανταλέκια σου πολύ όμορφα. Η κορδελίτσα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Και η τσαντούλα είναι μια χαρά. Τα παπούτσια είναι πάρα πολύ άνετα που φοράω και μαζί με την backpack τσάντα μου είμαι έτοιμη για να κάνω όλες τις δουλειές μου το πρωί και να είμαι άνετη. Πολύ ωραία η ολόσωμη φόρμα σου. Εγώ θα έβαζα ένα κοντομάνικο λευκό τίσερτ με αθλητικά παπούτσια άσπρα. Η τσάντα είναι αυτή που σου αρέσει και σε βολεύει χρωματικά. Είναι πολύ ωραία. Είναι μια άνετη χειμωνιάτικη φόρμα και όχι καλοκαιριάτικα αυτό το ύφασμα. Το backpack δεν με εξατρελαίνει με τα λουλούδια και φυσικά δεν πάνε τα σανδάλια με αυτό το look. Δεύτερο σύνολο. Πιο σεξι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου φόρεμα. Το φοράω το απόγευμα. Είναι ολόσωμο. Αποτελείται από μια φούστα ασπρόμαυρη, πολύ ελαφριά. Και από πάνω έχει αυτό το τοπάκι. Είναι πάρα πολύ δροσερό. Φέτες η Κωνσταντίνα. Μπορώ να το φορέσω και στην πόλη και σε κάποιο νησί. So sexy. Σταμάτα. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που μας έχεις δείξει. Για ένα νησί είναι ό,τι πρέπει. Το συνδυάζω με το αγαπημένο μου backpack στο ανάλογο χρώμα και με τις πλατοφόρμες μου πάλι στο ανάλογο χρώμα. Πλατοφόρμες! Και με αυτό το σύνολο νιώθω πολύ όμορφη, δροσερή και σεξι. Πράγματι αυτό το σύνολο είναι σεξι, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι το γυρίζει τώρα. Από τη μέση και κάτω τα παπούτσια και η τσάντα που έχεις διαλέξει είναι όλα τέλεια. Δεν μου αρέσει όμως το μπλουζάκι. Θα προτιμούσα να μην φαίνεται η κυλίτσα σου, να είναι πάλι ένα άσπρο αλλά πιο κλασικό μπλουζάκι. Δεν είναι ένα look το οποίο προτείνω για πόλη. Πόσο μάλλον με ένα backpack. Θα προτιμούσα ένα πιο βραδινό ψάχτινο τσαντάκι, έτσι ωραίο κλάτσο. Τα παπούτσια αυτά δεν είναι για το look. Φυσικά είναι για πρωί. Να και το επόμενο. Να βάλω λίγο τη γοργόνα. Αυτό είναι ένα από τα βραδινά μου σύνολα. Είναι από τα αγαπημένα μου πλεχτά. Το φορώ, το υποστηρίζω, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα με αυτό. Το συνδυάζω συνήθως με το τσαντάκι μέσης, τα παπούτσια μου πάλι σε ανάλογα χρώματα και είναι μια πολύ καλή επιλογή, μια σεφ επιλογή για να βγω το βράδυ και να πάω από θέατρο, κινηματογράφο, μέχρι και Ηρώδιο. Όλα τα θεάματα. Για Ηρώδιο δεν είναι. Για Ηρώδιο. Είναι κάτι λίγο πιο επίσημο. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, σου πάει πολύ αυτό το φόρεμα. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα του και μ' αρέσει αυτό το τσαντάκι που είναι στελιζόνι. Είσαι μια κουκλάρα. Φτούσου.
με έχει μπερδέψει. Τι έπαθες? Λιγάκι. Θες βοήθεια? Από μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κοντό φορεματάκι, αφήνει τα πόδια ελεύθερα. Νιώθω πολύ όμορφα μέσα σε αυτό, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Εγώ όχι. Και νιώθω όμορφη. Θα ήθελα να βάλεις κάποια αξεσουάρ σε χρυσές αποχρώσεις, ας πούμε, για να το δώσει λίγο πιο πολύ λάμψη το βράδυ, και θα το προτιμούσα με ένα ψιλοτάκουνο. Υπέροχο look. Μ' αρέσει πολύ αυτό το πλεκτό φόρεμα, μ' αρέσει πολύ το τριγωνικό σχήμα που κάνει, διαφάνειες, τέλεια η belt bag σου, αλλά δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παπούτσια. Θέλετε να πάμε στο σαλόνι μας να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια? Κορίτσια, πώς σας φάνηκαν τα ρούχα της Κωνσταντίνας? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ένα φόρεμα το λευκό. Α, το λαβαντέλα, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ γιατί το φοράει και με σορτσάκι. Mm-hmm. Ήταν τέλειο. Ναι, ήταν ωραίο. Και είπε ότι το φοράει και με μαϊό από κάτω το πολύ καλοκαίρι. Και καλοκαιρινό, ναι, βέβαια. Ναι, εσύ, και αυτά είναι πολύ ωραία. Και το ριγέ ήταν πολύ ωραίο. Η πουκαμίσα ή ριγέ. Η πουκαμίσα, ναι. Και εμένα μου άρεσε η πουκαμίσα. Και μου άρεσε που είπε ότι συνήθως το φοράει με άσπρο σόρτς. Γιατί έχει πολύ ωραία πόδια, έχει πολύ ωραίο σώμα. Ναι, πολύ ωραίο σώμα. Πολύ ωραία. Αυτά που δωράει και έτσι πολύ ωραία. Η Κωνσταντίνα αναχωρεί όλο όρεξη για ψώνια με το μαγικό βανάκι του Shopping Star για τον οδηγό Μάγο, ο οποίος θα έχει πετάξει από ό,τι βλέπετε λόγω ζέστης. Μέχρι τον Ιούλιο θα έχετε με μαγιό. Αστειεύομαι. Το φακελό μου, παρακαλώ. Η επιθυμία σας διαταγή. Μοσχάτο. Δεν έχω ξαναπάει. Πρέπει να βρω μάλλον αυτά που θέλω. Πώς το έχεις στο μυαλό στο σύνολο? Θα ήθελα να κάνω ένα white total look για απόγευμα. Είναι πιο δροσερό, πιο ανάλαφρο. Και πιστεύω ότι θα βρω αυτά που θέλω. Και ίσως με αυτό πάω για ένα κινηματογράφο ή για ένα ποτάκι. Τι σε αγχώνει περισσότερο? Περισσότερο με αγχώνει ο χρόνος και λιγότερο τα χρήματα, γιατί νομίζω ότι τα χρήματα είναι αρκετά για να ψωνίσω αυτά που θέλω. Πιες μια γουλιά και φύγαμε, Κωνσταντίνα. Σκληρός. Έφτασε στο Μοσχάτο, πάω να δω το πρώτο μαγαζί. Η 54χρονη φωτογράφος από την Κυψέλη σήμερα απαθανατίζει την αγορά του Μοσχάτου, αναζητώντας το ιδανικό total white look. Αποστολή της δηλαδή είναι να αγοράσει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ. Μετά θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ. Γεια σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να μου δείξετε άσπρα ρούχα για απόγευμα. Λοιπόν, για απόγευμα, έτσι. Για να δούμε τι έχει. Έχω αυτό το στυλ που μπορείς να το βάλεις με αυτό το παντελόνι. Βεβαίως, θα το πάρω αυτό. Πάρτο. Και μπορείς να βάλεις και αυτό από πάνω, εάν είναι απογευματινή ή βραδινή ώρα. Έχω αυτό το παντελόνι που είναι καταπληκτικό. Μπορείς να το γυρίσεις από κάτω και να μην φαίνεται το ξέφτι. Mm-hmm. Οπότε μπορείς να το φορέσεις απογευματινή ώρα. Αυτό δεν θα το πάρω. Έφαγε πόρτα. Παντελόνα έτσι άσπρη, μακριά. Διάφανη. Παντελόνα άσπρη. Σιγά να τρίχιασα. Έχω και αυτή. Είναι πολύ λουζ όμως. Λουζ. Θα τη φόραγε σε λινό. Δεν είναι λουζερ. Ωραίο το λινό, απλά δεν είναι η γραμμή του λίγο. Λίγο η γραμμή του, έτσι. Αυτό το στυλ 3 τέταρτα, το φοράς. Ναι. Τρουακάρ. Πολύ ωραία. Και αυτό το στυλ, δεν ξέρω αν το φοράς. Το φοράω, αλλά όχι. Αλλά όχι για την περίπτωση. Θες να δεις κάτι άλλο ή πάμε για δοκιμή? Αυτό θα το φοράγες? Μίλα ευλογημένη. Θα το φορούσα, ναι. Από πάνω περίμενε, μισό λεπτό σου. Περιμένουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλα ίδια μου φαίνονται. Mm-hmm. Αυτό πέφτουν οι ώμοι, δεν ξέρω αν φοράς και τέτοιο, μπαίνει από μέσα. Ομόπτωση. Τα μίσα και αυτό το σακάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, που μπορείς να το βάλεις πάνω από την παντελόνα τριλωνή. Θες κι άλλα? Πάω να έχω και αυτό τον τύπο, αν σου αρέσει. Δεν φεύγει με τίποτα. Μου αρέσει, το φορώ στην καθημερινότητά μου όπως και αυτό, αλλά δεν θα το ήθελα τώρα. Ωραία, δεν θες κάτι άλλο από εδώ. Πάρ' το. Ας πάρω και αυτό, ναι. Πάω μέσα να ετοιμαστώ. Όλα έτσι λες. Και βλέπουμε. Θέλεις να περάσεις εδώ απέναντι? Άντε να μπούμε. Κωνσταντίνα, έτοιμη? Αυτό είναι το πρώτο μου σύνολο. Με γεια. Μου αρέσει, μου αρέσουν τα παντελόνια σε αυτή τη γραμμή. Είναι άνετα. Όπως επίσης και το μπλουζάκι έτσι όπως πέφτει.
του και ντυμά του. Σε μεν. Η διαφάνεια δεν με προβληματίζει. Τι σε προβληματίζει? Κρύβει αρκετά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παντελόνι. Μ' αρέσει που δεν τσιτώνει και είναι έτσι πιο αντρικό και φαρδί. Δεν μ' αρέσει από πάνω το πουκάμψινο. Σου πάει το πάνω μέρος που είναι αμάνικο με το γιακαδάκι, το πάρα πολύ ωραίο δαντέλα. Δεν μ' αρέσει που γίνεται βαζέ στο κάτω μέρος. Θα πήγαινα πολύ άνετα, απογευματάκι, να πιω ένα καφέ. Πώς το πίνεις? Βραδάκι να πάω να δω ένα κινηματογράφο. Θα μπορούσε να φορεθεί το απόγευμα για το κινηματογράφο. Σκοτάδι έχει αίθουσα. Μπορείς να το φορέσεις και από το πρωί μέχρι απόγευμα βραδάκι. Πολύ ωραίο το μπλουζάκι σου. Είναι λίγο διάφανο. Νομίζω ότι δεν είναι για απόγευμα. Το είδες. Για πρωί. Εκτός να το συνδυάζουμε κάποιο τοπάκι από μέσα. Το παντελόνι νομίζω ότι είναι πολύ φαρδί για το μπλουζάκι αυτό. Οπότε θα ήθελα ένα πιο στενό παντελόνι. Είναι μια ωραία επιλογή. Θα το σκεφτώ. Να σου προτείνω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Θα ήθελες να σου δώσω αυτή την παντελόνα. Που είναι πολύ πάρα όμορφα, πολύ ωραία. Πολύ όμορφα. Με ένα μπλουζάκι από μέσα, που είναι και αυτό στενό, πάρα πολύ ωραίο και ταιριάζουν και οι υφές. Και μπορείς να το δοκιμάσεις με τα υπόλοιπα που έχεις πάρει. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν. Πώς σου φαίνεται? Δεύτερο σύνολο. Πολύ ωραία παντελόνα, λινή. Το μήκος του όπως πρέπει, αέρινη. Δεν χρειάζεται κόντεμα, δεν χρειάζεται τίποτα. Πολύ άνετη. Το μπλουζάκι επίσης λινό και αυτό αγαπημένο. Είναι ένα ωραίο αέρινο σύνολο. Μ' αρέσει η παντελόνα. Μ' αρέσει το μπλουζάκι από μέσα. Αλλά δεν μ' αρέσει η ζακέτα πιο πολύ για τα μανίκια της. Θα προτιμούσα να ήταν αμάνικη γιατί σου δίνει πολύ όγκο. Το ζακετάκι πολύ όμορφο, αέρινο. Συνδυάζεται με αυτά. Μπορείς να το φορέσεις με οτιδήποτε. Μ' αρέσουν οι μύτες, τα διαφορετικά μήκη που έχει, ανάλαφρο, ναι. Πολύ δροσερό, okay. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραία λινή παντελόνα, μου αρέσει που είναι φαρδιά, μου αρέσει το λάστιχο που σφίγει στο μεσάκι στο λεπτό. Τώρα, το πουκάμισο από πάνω το ασύμετρο, φυσικά και σου πάει και είναι ωραίο που έχει και κοντό μανίκι. Αλλά κοίτα, μπορείς και καλύτερα, μπορείς να κάνεις και μια πιο αιχμηρή επιλογή από πάνω. Να μην κοπούμε όμως. Θα μπορούσα να έχω μια ζώνη. Να σου δείξω φαρδιά. Σε χρώμα, σου αρέσει κάποια από αυτή? Θα μου άρεσε αυτή σε... Δεν έχω άλλο χρώμα, έχει τελειώσει και θα μπορούσα να σου δείξω και μία από αυτές. Σε πρόλαβε. Δοκίμασε μία απλά να το δεις αν θέλεις. Τα ζωναράδικα. Αδυνατίσματος είναι. Αποφάσισα να το δω με μία ζώνη. Για να καλύψει και το λάστιχο που συνήθως δεν μου αρέσει και μου αρέσει έτσι όπως τονίζει τη μέση. Δαχτυλίδι. Το δείχνει νομίζω πιο ωραία και μπρος και πίσω. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θα μπορούσα να έχω ένα καπέλο. Η ζώνη που φοράς δίνει ένα χρώμα στο σύνολό σου, γιατί όχι? Μου αρέσει. Νομίζω ότι είναι μια καλοκαιρινή, απογευματινή και πρωινή εμφάνιση. Πολύ δροσερή. Επειδή είσαι καλλιτεχνικό φλέβα... Να της πάρουμε αίμα. Θα μπορούσε να πάρεις και ένα καπέλο, ναι. Δεν μου αρέσει το καπέλο. Θεωρώ ότι πηγαίνει σε κοπέλες που έχουν πιο μακριά μαλλιά. Γιατί δεν δοκιμάζει μια κορδέλα που σου αρέσουν και τις υποστηρίζει? Τέλεια φεντόρα, σου πάει πάρα πάρα πολύ. Μ' αρέσει το χρώμα, μαύρο και άσπρο, σου πάει πολύ το καπελίνο αυτό, μπράβο. Το έβγαλες μυστική πράκτορα. Πολύ ωραία παντελόνα και αυτή. Κάπρι. Το κάπρι μου αρέσει πάρα πολύ. Το φοράω γενικά σε παντελόνι από το πρωί ως το βράδυ, ανάλογα με το ύφασμα. Αυτό φοριέται από το πρωί ως το βράδυ. Είναι πολύ δροσερό. Πολύ άνετο. Τέλειο. Μου αρέσει συνήθως να το φοράω με πέδιλα χαμηλά, με αθλητικά, με sneakers. Cropped, σου πάει πολύ το μήκος φυσικά γιατί έχεις πολύ λεπτά πόδια και μου αρέσει πολύ το top με τα ξέφτια. Πάρα πολύ. Το μπλουζάκι από μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν νομίζω ότι πηγαίνει με τη συγκεκριμένη παντελόνα. Γενικά αυτό το σύνολο δεν αναδεικνύει καθόλου το σώμα σου. Αρνείται. Βγάλτο, είναι πολύ φαρδί για σένα. Το παντελόνι δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή ούτε μάλλον μπλουζίτσα δεν θα προτιμούσα να το πάρεις. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μπλουζάκι που είναι φαρδί. Με αυτό το παντελονάκι που είναι κοντό, τύπου zip kilot. Εμένα μου αρέσει, εγώ θα το φόραγα. Και επειδή έχεις ωραίο σώμα, σου πηγαίνει. Πάμε, Κωνσταντίνα! 2 ώρες και 8 λεπτά μας έμειναν. Έχουμε να δούμε ακόμη 2 μαγαζιά στο Μοσχάτο. Θέμα της εβδομάδας, Total White. Να, κάπου εδώ είναι.
Γεια σας. Καλημέρα. Πες το ποίημα. Θα ήθελα να μου δείξετε φόρμες, αν έχετε παντελόνες, φούστες, όλα σε άσπρα. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε όμως έχουμε κάτι για σας. Ένα φοντάν. Και να πάρω. Θα πάρω αυτό. Καλή επιτυχία. Εύχομαι ο φάκελος που θα διαλέξεις να σου δώσει παραπάνω χρόνο. Για να δούμε. Ελπίζω να έχει. Τι να έχει. Μείον 6 λεπτά. Κεραμίδα. Κρίμα βρε κορίτσι μου. Εντάξει, προσπάθησε να τα προλάβεις όλα. Θα τα προλάβεις. Είμαι αισιόδοξη. Αυτό είναι σοβαρό πλήγμα στο Shopping Star. Ακόμη και το τελευταίο δευτερόλεπτο είναι αναγκαία. Κωνσταντίνα, κουράγιο. Θα το προσπαθήσουμε. Σε μακρύ φόρεμα που μπορώ να σας δείξω. Ωραία. Ψάρι είναι αυτό το τατουάζ. Και μετά μπορούμε να πάμε είτε σε κάποια παντελόνα. Φόρμες έχετε. Σε φορμίτσα δεν έχω κάποιο σχεδιάκι σε ολόσωμη. Σε παντελόνα που μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα μπλουζάκι από πάνω, αν θέλετε, και ένα κιμονό. Okay. Μπορούμε να πάμε, αν θέλετε, σε κάτι πιο στενό μετά, που μπορούμε να του βάλουμε κάτι σε... από πιο πάνω. Βαρδί, ναι. Ή μπορούμε να του βάλουμε ένα φανελάκι με κάτι μακρύ από πάνω. Ωραία, αυτό. Μετά, αν θέλετε, μπορούμε... Και το στενό το παντελονάκι. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι το νούμερο. Ναι, ναι. Μετά, αν θέλετε, μπορούμε να πάμε είτε σε κάποιο, σε κάποιο παντελονάκι κάπρι. Να το κάπρι πάλι. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει με αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Έθεσε πλαφόν. Άλλαξε και σε περιμένω. Με αγωνία. Τι γίνεται? Πολύ ωραίο φορεματάκι. Μου είναι μεγάλο βέβαια. Μπορεί να φτιαχτεί με μία ζώνη. Τι μεγάλο. Δροσερό. Κολυμπάει. Πρωινό. Απίθανο. 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 Μου αρέσει έτσι όπως πέφτει το ύφασμά του. Που ανοίγει κάτω, το βολανάκι που έχει κάτω. Μου αρέσει η λεπτομέρεια με τα κουμπάκια μπροστά. Γενικά είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι σου πηγαίνει. Είναι όμορφο. Αφωνία. Αλλά δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η πλάτη του. Βάλε πλάτη. Πολύ ωραία. Τόσο όσο. Δεν διαφανίζει καθόλου. Κρίμα. Πολύ θετικό αυτό για άσπρο ρούχο. Σήμερα γάμος γίνεται. Και στα δικά σου. Πολύ ωραίο το φόρεμά σου. Δεν διαφανίζει όντως. Μου αρέσει πολύ. Να το πάρεις. Άλλο στυλ. Εδώ είμαστε περισσότερο στο στυλ μου. Τουλάχιστον σε σχέση με το παντελόνι. Πολύ ωραίο. Πάνω φοράω ένα κιμονό. Μου αρέσει το ύφασμά του. Το κιμονό που φοράς είναι σαν τραπεζομάντιλο. Ντοϊν! Θα το προτιμούσα βέβαια λίγο πιο κοντό ή μέχρι το γόνατο ή πιο μακρύ. Πάρα πολύ ωραία του Νίκ. Μ' αρέσει το βολάν, μ' αρέσει που στενεύει η μέση. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το παντελόνι από μέσα. Ωραία. Φοράω πολύ συχνά το Dal White και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Και χειμώνα, ε! Είναι ρούχα τα οποία μ' αρέσουν, με φωτίζουν και με κάνουν και αισθάνομαι και πιο ωραία εσωτερικά. Πόσο λευκαντικό παίρνεις? Μου αρέσει πάρα πολύ το βολάν που έχει στα μανίκια. Σε κολακεύει πάρα πολύ. Ειδικά που έχει κοντό μαλλί και σγουρό, σου ταιριάζει πολύ. Πόσο χρόνο έχω? Μια μισή ώρα! Ω, πάω να αλλάξω. Έλα, έλα, πάμε γρήγορα, βγει σου. Ω, τι έπαθες. Τέλος και από το δεύτερο μαγαζί. Πάμε στο επόμενο. Η Κωνσταντίνα πολύ ψύχρεμη αναζητά το ιδανικό σύνολο για total white εμφάνιση. Ακόμη? Θες να ρωτήσω που είναι? Γεια σας. Καλημέρα σας. Τσα. Θα ήθελα να μου δείξετε σε άσπρο, αν έχετε φόρμες, μακριά φορέματα, ολόασπρα. Αμέ. Παντελόνες. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα σε άσπρο. Για να δούμε τι έχει. Έχω να σας δείξω αυτή την παντελόνα με αυτή την μπλούζα. Έχω να σας δείξω σε ολόσωμη φόρμα σε λινό αυτή. Ωραία. Που είναι one size. Fits all. These are happy days. These are good. Τι άλλο έχετε? Υπάρχει παντελόνι με πουκάμισο σε ίσια γραμμή. Σ' αρέσει? Όχι. Ωραία. Άρα αυτό απορρίπτεται. Το βάζουμε πίσω. Επίσης σε λινό φόρεμα. Κι άλλο λινό? Ναι. Και αυτό σε ίσια γραμμή. Υπάρχει... Κάτι σε μακρύ φόρεμα? Σε μακρύ όχι. Έχω μόνο αυτό που σας έδειξα. Και μετά υπάρχει... Τι υπάρχει? Και σε λινό. Και αυτό θα δούμε, ναι. Και...
Κολλήσαμε. Δείτε το. Ωραία. Και υπάρχει και λινό αν σας αρέσει, με το ίδιο το μπλουζάκι και σακάκι επίσης. Καλεμίλα. Ωραία. Μισό λεπτό. Άντε να δούμε. Και αυτό μετά το στυλ με ίσιο παντελόνι, αν θέλετε να δείτε σε καπαρτίνα. Τρίπιο με το συμπάθειο. Έχω μπερδευτεί, ποια θα πάρεις. Υπάρχει γι' αυτό το παντελονάκι, γιατί θα το φορέσω μαζί με το σακάκι και στο νομπλουζάκι. Ναι, μπορούμε να δούμε αυτό εδώ που είναι εντελώς σκέτο. Ωραία. Πόσο χρόνο έχω. Μία ώρα και 20 λεπτά. Πρέπει να βιαστώ, μου δίνετε και αυτό. Ελάτε. Πρέπει να βιαστείς οπωσδήποτε, κάνε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πάμε. Πάμε. Σαν μέλος αίρεσης. Πολύ ωραίο σύνολο. Αέρινο. Τι ώρα είναι η τελετή. Πολύ δροσερό. Μου αρέσει πολύ η διαφάνεια που κάνει από πάνω. Θα ήθελα, αν βάλεις το από πάνω που έχει όγκο, να βάλεις κάτι πολύ στενό από κάτω. Και αντίθετα, λίγο κάτι πιο γυμνό από πάνω, με είναι τόσο φαρδιά ή παντελόνι. Οι ασυμμετρίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Ασύμμετρια. Θα μπορούσα να πάω αυτό το απόγευμα από το να πιω ένα καφέ, μέχρι να πάω σε ένα θέατρο, μια συναυλία. Για το θέμα που το θες, δηλαδή για να πας θέατρο ή συναυλία, είναι μια χαρά. Α. Θα μπορούσε να το φορέσεις. Με κοψοχόλιασες. Είναι ένα ρούχο το οποίο φοριέται στην Ku Klux Klan άνετα, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Κορίτσι μου, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Θεωρώ ότι σε παχαίνει. Το φοράνε μεγαλύτερες γυναίκες, είτε σε μια βάφτιση, σε ένα γάμο. Εσύ είπες ότι θες απογευματινό σύνολο, οπότε... Τι δίκασες. Δεν μου αρέσει για σένα. Αυτό πράγματι, για την περίσταση που έχεις διαλέξει, είναι μες στο θέμα. Ενίσταμε. Αλλά για το δικό σου σώμα δεν προτιμώ τα φαρδιά. Γιατρέ, θα ζήσω. Τι έδειξαν εξετάσεις. Πολύ ωραίο συνολάκι. Ωραίο μπόχο λινό παντελονάκι, πολύ δροσερό. Πολύ άνετο. Επειδή κάνει και λίγο πιο στενό κάτω το παντελονάκι, σου πάει πάρα πολύ, δεν σου δίνει πολύ όγκο, αλλά θα ήθελα αξεσουάρ. Είναι πολύ άδειο μόνο του. Ωραίο το μπλουζάκι από μέσα. Αλλά άδειο. Σε ωραία γραμμή μου αρέσει, όπως είναι στενό. Όπα, η ετικέτα. Το σακάκι του και αυτό λίγο πιο μακρύ πίσω, άνετο. Στον πόρο υπηρετής. Λατρεύω το λινό, μου αρέσει πάρα πολύ. Το βρίσκω για το καλοκαίρι ιδανικό. Το λατρεύεις το λινό, το έχουμε καταλάβει. Εγώ το πύλινο. Πιστεύω ότι το σύνολο όμως είναι πάρα πολύ απλό και τα θέλει μεγάλη προσπάθεια με το αξεσουάρ για να το ανεβάσεις. Μ' αρέσει πολύ το λινό παντελόνι με το κορδονάκι τύπου φόρμα, πάρα πολύ cool, πάρα πολύ κάτω και ωραία. Μ' αρέσει πολύ το φανελάκι και επίσης τρελαίνομαι για το σακάκι το λινό. Είναι ένα τέλειο τεταλούκ για σένα, πολύ κοντά σε αυτό που είσαι, στην ταυτότητά σου και πιστεύω ότι μπορείς να το υπηρετήσεις τέλεια. Μ' αρέσει πολύ, το λινό είναι τέλειο για το καλοκαίρι, προτείνω να πάρεις αυτό. Αυτό δεν θα το πάρουμε. Πολύ ωραία φόρμα, πολύ δροσερή, πραγματικά τη φοράς και δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς ρούχο. Κωνσταντίνα μου, αν ήσουν έγκυος, να το παίρνες. Τώρα γιατί να το πάρεις. Ντροπή. Δεν διαφανίζει ιδιαίτερα, θα έλεγα. Όχι. Είναι πάρα πολύ άνετη, λινό, ναι. Κλασικά. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ολόσωμη, δυστυχώς. Είναι πολύ φαρδιά, πολύ χαοτική. Έλα, Παναγία μου. Κοίταξε καλύτερα για κάτι πιο στενό. Έχεις πολύ ωραίο σώμα. Είναι άψογο, είναι στα υπόψη μου. Ναι. Αν το επιλέξω περισσότερο για πρωινό ντύσιμο, γιατί δεν ξέρω αν θα βρω κάτι που θα του πηγαίνει από πάνω σε αυτό το ρούχο. Μάλιστα. Και αν βγαίνουμε το βράδυ, χρειαζόμαστε έστω κάτι πάνω του. Ολόσωμη φόρμα, λίγο πιο τζαπανίζα, λίγο πιο γιαπωνέζικη σχολή αυτό το πατρόν. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα κομμάτια που πρέπει να έχεις ντουλάπες, γιατί και το μαλλί και ο τρόπος που είσαι σαν άνθρωπος, είσαι πολύ κοντά στη γιαπωνέζικη σχολή μόδας. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Πολύ ωραίο φορεματάκι, μπόχο στυλ, καθαρά πρωινό. Αχα. Και σε αυτό μπορείς να βάλεις... Τι να βάλεις? Μια ζώνη στη μέση και να το μετατρέψεις. Ψάχνεις για κάτι απογευματινό. Αυτό, το λες και η ίδια, είναι για πρωί. Αν το συνδυάσεις με μια ωραία ζώνη, εμένα δεν με χαλάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τρωακαρμανίκι, μ' αρέσει που είναι απλό, σαν τίσσερ, έχει πολύ ωραία γεωμετρία, είναι τέλειο.
Λαιμόκοψή του είναι... Τολμηρή. Μια χαρά. Α. Τόσο όσο. Η πλάτη του καλυμμένη. Καλύψου. Θα με βόλευε πολύ στην οδήγηση, στο μηχανάκι. Ξέρεις από Βέσπα. Φόρεμα με μηχανάκι. Θα φανούν όλα. Πώς το έχεις σκεφτεί, βολεύει. Έχουν προσαρμοστεί τα ρούχα μου σε σχέση με το μηχανάκι, αυτό πρέπει να το πούμε. Γι' αυτό είναι τσαλακωμένα. Θεωρώ ότι αυτό το ρούχο δεν είναι για να οδηγά στο μηχανάκι και δεν μου αρέσει και πάνω σου αυτό το ρούχο. Θεωρώ ότι σε παχαίνει πολύ. Πλατικώνει. Δεν είναι ωραίο. Τι χρόνο έχω? 56 λεπτά. Βιάζομαι, πρέπει να φύγουμε. Τρέχα, Κωνσταντίνα, δεν προλαβαίνεις. Μακάρι να πάρεις έστω παπούτσια. Κωνσταντίνα, μήπως ήρθε η ώρα να πάμε για την πρώτη αγορά? Κάτσε να ειδοποιήσω τους παπαράτσι. Τι σας οφείλω? 90 ευρώ. Σε δάσος είναι. Ευχαριστώ. Ορίστε. Έλα, Παναγία μου. Γεια σας. Και από δεξί. Στα πουρνάρια ήρθαμε. Γεια σας. Η Κωνσταντίνα μόλις έκανε την πρώτη της αγορά και έχει 49 λεπτά και 31 δεύτερα ακόμη για να ολοκληρώσει τις αγορές της. Επόμενο βήμα, τα παπούτσια. Πόσο ταιριαστό. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου δείξετε πέδιλα σε 39 νούμερο. Ωραία, βεβαίως. Σε ανοιχτά χρώματα, όχι μαύρο κάτι, σε καφέ, χρυσό, ταμπά. Ωραία. Ακόμα και άσπρο. Να μοιάζουν σαν σανδάλια, δηλαδή σε τέτοιο στυλ. Να έχουν τι? Λίγο περισσότερο πάτο. Υπάρχουν αυτά τα σχεδιάκια. Αυτό. Τα κάτι τέτοιο σε ταμπά. Μας τάμπωσε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο στο πόδι. Στο χέρι δεν ξέρω πώς είναι. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Δεν νομίζω ότι θα ταιριάζει με τα ρούχα που έχω διαλέξει. Οπότε? Θα μπορούσα να δω αυτό σε 39. Ναι, φυσικά. Θα ήθελα και αυτό να μου δώσετε και αυτό. Ωραία. Σε 39 νούμερα. Πολύ ωραία. Παναγιά μου, κάνε να τις πηγαίνουν. Δεν θα το αντέξω. Αυτό είναι το πρώτο σχεδιάκι που μου ζητήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Βάλε και τις κάλτσες μέσα, μην έχουμε θύματα. Μπράβο. Ωραίο πεντικιούρ. Τι να σημεί. Ακούει. Πολύ κομψό παπούτσι. Πολύ όμορφο. Μπορώ να το περπατήσω από ό,τι δείχνει. Πολύ ωραία αυτά τα πεδιλάκια. Μ' αρέσει και το χοντρό τακούνι που έχουν γιατί είναι πιο σταθερά. Ναι. Αγκαλιάζει πολύ ωραία το πόδι σου. Wow. Πολύ ωραίο το χρώμα. Τέλεια. Ναι, γιατί όχι. Δεν συνηθίζω να φοράω λεπτά τακούνια. Έχει... Το ύψος του είναι ιδανικό, περπατάς άνετα, μου αρέσει που είναι γυμνό το πόδι πάνω. Δεν το προτιμώ σαν χρώμα με το άσπρο, θα ήθελα μία ένταση στο παπούτσι και στα αξεσουάρ και στην τσάντα, αν το λάβεις. Και δεν μου αρέσει και μπροστά, είναι πολύ φαρδί, το ήθελα λίγο πιο κομψό. Ωραίο παιδιλάκι μπέζ νιούτ, δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι για αυτό το χρώμα, που είναι μπέζ, κυτρινίζει και λίγο, δεν είναι το καλύτερό μου, προτιμώ τις γκρέζ. Νιούντα από χρώσου, δηλαδή να γκριζάρει λίγο. Μ' αρέσει το τακουνάκι, μ' αρέσει το πέδιλο, μ' αρέσει όλη τη διάθεση για πρωί και απόγευμα και σου πάει κιόλα. Αυτό είναι το δεύτερο ζευγαράκι που επιλέξατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Ορίστε. Για πε. Λεγεωνάριος. Πολύ ωραίο σανδάλι, πρωινό. Τα χρώματά του πολύ ωραία. Είναι πολύ. Τι λέει. Δεν πα. Είναι άνετο, μου αρέσει, πάνω στο πόδι μου. Γιατί? Μου κάνει ωραία δάχτυλα, δεν τα πιέζει καθόλου. Πού θα πας με αυτό? Βγάλε το αμέσως. Oh. Τα δάχτυλα δεν στα κολακεύει καθόλου. Αυτό καλύτερα να το φορέσει στην παραλία. Σαλαμίκονο. Το φορώς άνετα από το πρωί ως το βράδυ. Θεωρώ όμως ότι είναι μια καθαρά πρωινή επιλογή. Το ύψος του παπουτσιού δεν μου πολύ αρέσει. Oh. Γιατί μου θυμίζει. Τι? Λίγο μανταμέ, λίγο γεροντίστικο. Να, ακόμη ένα σανδάλι που το έχουμε δει και στο σπίτι, βέβαια. Έχει πολύ ωραία εναλλαγή πλατφόρμα με το λουρί. Και τι ωραία πλατφόρμα που παρόλο που είναι έτσι διπατή, είναι καφέ και minimal και δεν φαίνεται καθόλου. Το τρίτο παπουτσάκι που μου ζητήσατε δεν το έχω στο ταμπά. Το Όχι. έχω στο μπέζ. Το θέλετε να το δοκιμάσετε? Βεβαίως. Ορίστε. Χωράει. Πολύ μύτηρε, παιδί μου. Ωραία σαμπό, πολύ ωραίο χρώμα,
Κάνει πολύ καλή εφαρμογή στο πόδι μου και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ίσως με χαλάει που είναι έξω πολύ φτέρνα. Δηλαδή θα προτιμούσα να έχει κάποιο λουράκι. Να την κρατάει. Κάτι τέτοιο. Μου αρέσει το τακούνι του. Πολύ κομψό παπούτσι. Πολύ ωραίο το παπούτσι σου. Είναι τύπου μιούλ. Θα αρέσουν πάρα πολύ και στη Βίκη αυτά. Μου αρέσει το χρώμα. Ταιριάζει με το σύνολο. Και το τακουνάκι μου αρέσει. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Και η μύτη του είναι τόσο όσο. Ούτε μεγάλη, ούτε μικρή. Ναι. Όπως μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ούτε το σχήμα του, ούτε το χρώμα, ούτε το τακούνι. Η μύτη του την βλέπω υπερβολική, όχι. Να κάνει πλαστική. Αν πάρεις κάτι nude για το πρωί, καλύτερα αυτό, το country nude. Είναι πολύ ωραίο. Τελειώσαμε από εδώ. Η φωτογράφος από την Κυψέλη έχει ακόμη 26 λεπτά και 32 δεύτερα για να ολοκληρώσει τα ψώνια της στο λατρεμένο Μοσκάτο. Επόμενος σταθμός, το δεύτερο μαγαζί με παπούτσια. Κάνε λίγο γρήγορα. Δεν αγχώνεσαι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου δείξετε σε 39, πέδιλα, σαμπό. Νοσοκόμα. Η σανδάλια, πλατφόρμα. Όλα μαζί. Μπορώ να δω. Ναι, ρίχτε μια ματιά και να σας βοηθήσω. Τα σαμπό να πάρεις, να κάνω τον ασθενή. Να μου φέρνεις και την πάπια. Ένα αυτό. Ωραία. Τι άλλο. Αυτό υπάρχει σε ανοιχτό χρώμα. Όχι, σε αυτή τη φιλοσοφία είναι αυτά τα δύο, αυτό εδώ. Είναι πολύ ωραίο. Να και αυτό. Ωραία. Ένα, δύο. Τρία. Σε γίνα ψάχνετε. Σε γίνα πάντα, ναι. Και μου κάνετε και αυτό. Ποια θα δοκιμάσεις. Άντε να δούμε. Ορίστε. Τσάκι. Πολύ ωραία. Παιδιά, τι χρόνο έχω. 19 λεπτά και 14 δεύτερα. Πρέπει να προλάβω, δεν θα προλάβω τίποτα. Πρέπει να δεις και άλλα παπουτσάκια, γι' αυτό βιάσου. Τι λένε. Πολύ όμορφο παπούτσι. Ναι. Είναι στο στυλ μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κορδόνια. Στα παπούτσια, στα πέδιλα, στα μποτάκια παντού. Πολύ ωραίο το χρώμα του. Πάρα πολύ ωραίο παιδιλάκι, τύπου Gladiator, καφέ ταμπά, με πολύ ωραίο τακούνι χαμηλό πρωινό, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει μπροστά που έχει αυτό το σαν πλέγμα που κάνει, όμως είναι, φτάνει πολύ ψηλά, το ήθελα λίγο πιο χαμηλό. Το τακουνάκι ήταν εντάξει, ούτε πολύ χαμηλό, ούτε πολύ ψηλό. Συμπαθητικό. Αρκετά άνετο, περπατιέται πάρα πολύ άνετο, παρότι είναι και αυτό καστόρινο, δεν μας πειράζει καθόλου. Πολύ όμορφο. Επειδή βιάζουμε όμως, μπορώ να δοκιμάσω και το δεύτερο. Παρότι είναι μπροστά φαρδί, που δεν μ' αρέσει. Γιατί? Σε αυτό το σημείο, όλο το υπόλοιπο παπούτσι είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία και τα κορδονάκια του και το χρώμα του. Μην αγχώνεις καθόλου, πάρτε αυτά και φύγε και θα προλάβεις και αξεσουάρ σίγουρα. Κάνε γρήγορα. Μια φιλική συμβουλή από την Νικόλ. Όμως πρέπει να δει κι άλλο ζευγάρι. Όμορφο παπούτσι. Όμορφα καίγεται. Ιδιαίτερο. Πολύ καλή εφαρμογή και αυτό στο πόδι μου. Μου αρέσει που αφήνει γυμνό το πόδι. Ωραία κουντεπιέ. Μου αρέσουν τα τρουπς πάνω στο λουράκι. Καφέ ταμπά, πολύ ωραίο πέδιλο που σου πάει τέλεια στο πόδι. Εφαρμόζει το πέλμα σου φανταστικά. Δεν μου αρέσουν όμως οι λεπτομέρειες που έχει το τακούνι. Ταιριάζει και στα δάχτυλά μου, στο πεντικιούρ, δεν με ταιριάζει καθόλου, στα πλαϊνά. Με το πεντικιούρ και το χρώμα των νυχιών σου στα πόδια δεν πάει. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Είναι αυτό που μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα μέχρι στιγμής. Μπορείς να το φορέσεις. Πού? Πολύ πιο άνετα από απόγευμα προς βράδυ. Δεν μου αρέσει η λεπτομέρεια που έχει στο τακουνάκι. Το ήθελα να μην το επιλέξεις καλύτερα. Πολύ ωραίο παπούτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ το σχεδιό του, το χρώμα του. Μου αρέσει και το σχεδιάκι που έχει αντίστοιχα στο τακούνι του. Πάρ το και έλα. Αν ήταν έρχεται κάθε φορά που σας αρέσει κάτι, δεν θα δοκίμαζε και τίποτα. Πολύ όμορφα παπούτσια, ωραίο χρώμα, μ' αρέσουν τα λουριά που αρχίζουν από τα δάχτυλα και ανεβαίνουν πάνω. Α, ωραίο παιδιλάκι, best news, μου αρέσουν οι πτυχές, ταιριάζει πάρα πολύ στο πέλμα σου και επίσης είναι λίγο πιο ανοιχτό, πιο αισιόδοξο, πιο κοντά στην άμμο. Δεν με πιέζει καθόλου. Χαλαρή σχέση. Ούτε μπροστά στα δάχτυλα, ούτε πάνω. Σίγουρα θα αρέσει στα κορίτσια.
Αυτά τα παπούτσια είναι ωραία, είναι ωραίο το χρώμα τους, αλλά με total white look δεν τα προτιμώ, όπως επίσης θα ήθελα και το τακούρι να είναι λίγο πιο ψηλό. Πολύ ωραίο, πολύ φινετσάτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τις καλύτερες επιλογές. Επιτέλους! Πάρε κάτι που να σε βολεύει εσένα πρώτα, όχι μόνο για να είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Διά σου όμως για να προλάβεις ό,τι σου άρεσε. Παιδιά, πόσο χρόνο έχω? 11 λεπτά και 18 seconds. Ωραία. Λουμπάγκο. Πρέπει να φύγω, δεν θα προλάβω το αξεσουάρ. Κωνσταντίνα, δεν νομίζω ότι θα προλάβεις το αξεσουάρ. Βάζεις και στοίχημα. Πάμε, Κωνσταντίνα. Ο χρόνος δεν μας φτάνει. Πάμε να πάρεις τα παπούτσια. Τι σας οφείλω? 89 ευρώ. Ευχαριστώ. Ορίστε τα παπουτσάκια, η απόλυτη σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Η αγωνία κορυφώνεται. Θα μας φτάσει ο χρόνος? Έκανα τα ψώνια μου. Πόσο χρόνο έχω? 5,5 λεπτά. Δεν προλαβαίνω να πάω για αξεσουάρ. Oh. Καλή καρδιά. Κρίμα που δεν πρόλαβες τα αξεσουάρ. Πιστεύω ότι χωρίς αυτά το σύνολο δεν τα βγει ολοκληρωμένο. Δεν την είδα όμως να στενοχωριέται και πολύ. Έτσι είναι, Κωνσταντίνα. Θα μου πεις τώρα που φεύγουμε. Το γεγονός ότι δεν πήγα στα αξεσουάρ καθυστέρησε αρκετά στο πρώτο μαγαζί και ο χρόνος στα 6 λεπτά που έχασα ήταν αρκετά σημαντικός. Νομίζω ότι αν τα είχα, θα προλάβαινα. Έλα εδώ πέρα, γίνε μια κούκλα και μια χαρά. Δεν πειράζει. Πώς ήταν η εμπειρία? Η εμπειρία μου ήταν πολύ ωραία. Θα το ξανά κάνω ευχαρίστως. Το σύνολο που πήρες, πού θα το φορούσες? Το σύνολο που έχω επιλέξει είναι απογευματινό. Μπορείς να πας για ένα καφέ, ένα κινηματογράφο. Επίσης όμως μπορείς να το φορέσεις και το βράδυ, πιο χαλαρά, για ένα ποτό. Μπορείς να πας σε πολλά μέρη με αυτό. Πιες μια γουλιά και επιστρέφουμε στο πλατό να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παντελόνι, το κολλητό που ήταν με την τουνίκα από πάνω, την ταντελωτή. Νομίζω ότι της πήγαινε πάρα πολύ. Τι λέτε? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το παντελόνι, γιατί αναδείκνυε το πόδι τέλειο. Της. Το ένα. Αλλά πάνω η τουνίκα ήταν λίγο φαρδιά. Ωραία είναι, είναι πολύ της μόδας, γιατί αυτή μπορεί να την αφήσει και ανοιχτή. Ανοιχτή. Και να τη βάλει και από μέσα το παντελόνι. Ναι, ναι, ναι. Και ένα άλλο σετάκι που έδειξε προς το τέλος, που ήταν λινό και το παντελόνι και το σακάκι. Ναι, πολύ με ένα μπλουζάκι και αυτό της πήγαινε. Ήταν πιο μπόχο. Ναι, ήταν λίγο απλό. Ναι. Δυστυχώς δεν πρόλαβε τα αξεσουάρ όμως. Εντάξει, ήταν πολύτιμος χρόνος, θα μπορούσε να τα προλάβει. Και νομίζω ότι τα αξεσουάρ είναι το πιο σημαντικό στο θέμα μας. Για να δούμε, θα φαίνεται δηλαδή αυτή η απώλεια. Ποια απώλεια? Δεν έχει αξεσουάρ. Ούτε κάποιο αξεσουάρ. Η Κωνσταντίνα δεν τα πρόλαβε όλα. Αγόρασε μόνο ρούχα και παπούτσια αφήνοντας έξω τα αξεσουάρ. Τώρα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Α, Μπέμπα Μπλομ. Πάμε. Λέτε να βάλει μπαντάνα στα μαλλιά? Δεν νομίζω. Θα ήθελα όχι, να τη δούμε κάπως διαφορετική σήμερα. Και εγώ δεν θα το ήθελα. Ξεκινάμε από το make-up. Θα βάλω την μπαντάνα σου, το λέω εγώ. Απλώνω στα χέρια μου. Δεν έχει επιλέξει και πολλά πράγματα να βάλει. Νομίζω ότι τα βάφτω πολύ ελαφριά, ναι. Καλό αυτό. Αφού απλώσαμε το make-up... Τι κάνουμε? Θα βάλουμε ένα concealer. Oh. Για να κρύψουμε τους κύκλους και την κούραση. Και μετά... Πολύ ωραία. Τέλεια. Αυτό χρειάζεται σε όλο το μάτι, ελπίζω να βάλει. Ναι, βάζει και από πάνω. Λίγο γενναία. Γενναία, Κωνσταντίνα. Αφού τελειώσουμε με αυτό... Τι θα κάνουμε? Πάμε να τονίσουμε λίγο τα φρύδια μας. Pump up the volume. Γεμίζω τα κενά. Ναι, ξέρω. Περνάμε τα φρύδια μας. Με ένα ανοιχτό καφέ. Τα γεμίζουμε. Δεν χρειάζεται να κάνει πολύ γιορτάσεις, έχει πολύ ωραία σχήμα. Ναι, λίγο, πολύ, λίγο να τονίσει. Μετά πάμε στις σκιές μας. Σκιές στην ομίχλη. Αυτή που προτιμώ είναι το χρώμα ανοιχτό μπέζ προς το κίτρινο, χρυσό.
για τη μέσα πλευρά του ματιού. Για να το έχει σταθερό χέρι. Είναι πολύ ωραία, πολύ απαλή. Ανοιχτό, ναι. Δείτε όμως τη διαφορά. Και φωτίζει τα μάτια πολύ όμορφα. Και στην άκρη του ματιού. Τι βάζεις? Θα βάλω μία καφέ πιο σκούρη. Βάζει και ψηλά κάτω από το φρύδι. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει που τα απλώνει κιόλας, οπότε δεν θα έχει μείνει πολύ κακό. Πάμε λίγο στην πούδρα μας. Γιατί μας? Να γυαλίσουμε. Οκ. Ας είναι λίγο γενναία εκεί στο ταφ που λαδώνει. Έχει βάλει, λίγο γενναία έτσι δόση. Έβαλε. Έχεις ακόμη ένα τέταρτο, Κωνσταντίνα. Τι άλλο θα κάνουμε? Πάντα μαύρη μάσκαρα. Πάντα. Μακάρι να βάλει και στο κάτω βλέφαρο. Ναι, για να δούμε. Ναι. Και εμένα μου αρέσει και στο πάνω και στο κάτω βλέφαρο. Μα μεγαλώνει το μάτι. Συνήθως βάζω και από κάτω. Από κάτω. Τώρα όμως δεν θα βάλω. Γιατί? Γιατί θα βαρύνει αρκετά το βλέμμα μου. Ωραία. Δεν έβαλε στο κάτω βλέφαρο μάσκαρα. Κρίμα. Δεν έβαλε, όχι. Και προχωράμε στο κραγιόν μας. Για να δούμε. Θα διαλέξω ένα ανοιχτό. Τι ανοιχτό? Χρώμα, ροζ πορτοκαλί. Τα ήθελα να κάνει περίγραμμα, εσείς τι λέτε? Πολύ έντονο. Τα ήθελα να κάνει περίγραμμα. Ένα περίγραμμα για να μεγαλώσει για τα χείλη της, ναι, και να είναι πιο σταθερό το κραγιόν. Ή όχι να τα μεγαλώσει, να δώσει λίγο το σχήμα που ήδη έχουν. Α, σύραξη. Να τους δώσουμε και λίγο περισσότερη ένταση. Βάλε ένταση, Ντίνα. Βάζει τώρα μολύβι. Α, εντάξει. Α, ωραία. Ηρέμησαν. Γιατί ωραία. Το κραγιόν μου φαίνεται πολύ ανοιχτό. Καλά, ναι, εννοείται. Με τα μαλλιά είναι ωραίο. Πρέπει το περίγραμμα να είναι κοντά στο χρώμα του κραγιόν, να μην υπάρξει διαφορά, κορίτσια. Ναι. Γενικά είναι φρέσκο το πρόσωπό της, λαμπερό. Ναι, πολύ ωραίο. Αλλά θα πρέπει να το τονίσει λίγο παραπάνω. Μάλλον τελείωσε, ναι. Δόξα τω Θεώ. Δεν έβαλε ούτε ρούς. Όχι, δεν φόρεσε. Δεν έβαλε ρούς. Θα ήθελα. Κι εγώ. Συνήθως 12 λεπτά και 34 δεύτερα. Λούζομαι και τα αφήνω στο φυσικό τους, είναι σπαστά τα μαλλιά μου. Ναι. Τους δίνω έναν όγκο. Πολύ ωραία. Και θα προσπαθήσω και τώρα να τους δώσω έναν όγκο. Δώσ' τον επιτέλους. Όπα, συμβαίνουν και αυτά. Ζημιάρα. Χάνεις χρόνο. Τα γκρέμισες όλα, βρε Μανούλα. Έλα, Κωνσταντίνα, χάνεις χρόνο. Δεν έγινε και τίποτα. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, θα τα φρεσκάρει. Ναι. Σημαντικό. Ναι. Γιατί ήταν όλη μέρα στα μαγαζιά και ένα ωραίο κούρεμα. Που δεν το έχω ευχαριστηθεί το κούρεμά της. Βάζει ναι, στο κεφάλι της την παντάνα, όλα αυτά. Δεν το έχω δει έτσι ωραίο. Μπαμπάτσικο. Θα τους βάλουμε και λίγο γυαλιστικό. Τι είναι, παπούτσι? Πόσο χρόνο έχω? 10 λεπτά και 30 δεύτερα. Ωραία. Έχει 10 λεπτά ακόμα, έχει πολύ χρόνο. Πολύ καλά. Ναι. Μακάρι να βάλει λίγο. Μακάρι να διορτώσει λίγο το μακιάζ, να προσθέσει κάποιο ρούς και... Το κεφάλι μου. Και προσθέτω και τον αφρό, συγγνώμη, μου πέφτουν όλα. Θα μου το δώσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα έχεις κάνει όλα. Είναι summer look αυτό. Ναι. Summer ζημιές. Βάζει και αφρό. Ωραία, θα κάνει το wet look μάλλον, έχεις δίκιο, Σοφία. Πόσος χρόνος μου έμεινε? 9 λεπτά και 18 δεύτερα. Ωραία, τελείωσα γρήγορα. Μπορείς να κάνει και άλλα πράγματα. Από την αρχή το μακιγιάζ. Ναι. Και δεν ξέρω τα μαλλιά, νομίζω τα ανακάλυψε αρκετά. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο στρωμένα πάνω, ψηλά, τι λέτε? Ωραία είναι τα μαλλιά της, μια χαρά. Τα ανοίγει κιόλας, τα άνοιξε μια χαρά. Μακάρι να είχα αυτό το χρόνο για τα αξεσουάρ. Είμαι γρήγορη με τα μαλλιά. Δεν έχεις και μακριά. Είμαι έτοιμη. Ωραίο το μακιγιάζ, λίγο ένταση στα ματάκια. Ήθελα όμως και λίγο χρωματάκι στα χυλάκια σου, γιατί είναι πολύ έτσι χλωμό. Το καρέσουν μια χαρά και να το μακρύνεις και λίγο ακόμα, okay θα είναι. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι όλα πίσω και λίγο πιο φρέσκα και λίγο πιο καθαρά. Η δικιά μας Queen Dina έκανε μαλλί και μακιγιάζ και είναι έτοιμη για πασαρέλα. Έχω λίγο άγχος τώρα για την πασαρέλα. Ελπίζω τα ρούχα μου να αρέσουν στα κορίτσια. Πάμε, κορίτσια! Η φίλη σας έρχεται ντυμένη στα λευκά. Έτοιμες? Κοιτάξτε ένα μπουκέτο λουλούδια. Καράτε Kid, ο Ραλφ Μάτσιο, παιδιά. Καλέ, μη βιάζεσαι. Έχουμε χρόνο. Έτσι, μπράβο.
Για να δω πατούμενο. Όπα, δώσε! Ω, καλά είπα εγώ καράτε. Κοιτάξτε, μη σας έρθει καμιά ανάποδη. Είστε και κοντά. Κωνσταντίνα μου, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή ρούχων. Μ' αρέσει πάρα πολύ η παντελόνα, η οποία είναι σφιχτή στη μέση με λάστιχο και πολύ ωραία συνδυασμένη με το φανελάκι. Το πουκάμισο δεν με ξετρελαίνει. Τα παπούτσια σου πάνε πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ ωραία χρωματικά για ένα πρωινό ή απογευματινό look. Η ζώνη δεν ταιριάζει σε αυτό το look. Είναι μια βραδινή ζώνη για να μπει πάνω από ένα παντελόνι πουκάμισο ή φόρμα βράδυ. Έχουμε κι άλλη πασαρέλα. Τώρα είναι οι χαιρετισμοί. Για πες μου τώρα, Κωνσταντίνα, σου άρεσε η εμπειρία της πασαρέλας? Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Όχι απλά μου φύγε το άγχος. Τι άλλο σου φύγε? Χόρεψα κιόλας. Τα δώσε όλα. Ήταν πολύ χαρούμενη, πολύ ευδιάθετη και το διασκεδάσαμε κι εμείς πάρα πολύ. Για να δούμε πόσο της κόστησε για να το διασκεδάσετε. Για την παντελόνα πλήρωσε 35 ευρώ, για τη ζακέτα 25, το μπλουζάκι κόστησε 18 ευρώ, η ζώνη 12 και τα πέδιλα 89. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 179 ευρώ και της έμειναν 171. Γλυκιά μου Κωνσταντίνα, μπράβο και το συνολό σου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κρίμα που δεν πρόλαβες αξεσουάρ. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που έχεις ταιριάξει, τα ρούχα σου. Το σύνολο που επέλεξε η Κωνσταντίνα δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι πιο ωραίο που να ταιριάζει στο σώμα της. Ήταν πολύ φαρδιά και η παντελόνα, αλλά και το ζακετάκι από πάνω. Το παπούτσι δεν ήταν το αγαπημένο μου, αλλά δεν πειράζει. Μπορώ να σου πω ότι μου έλειψαν τα αξεσουάρ, αλλά δεν πειράζει γιατί έχεις βάλει τη ζώνη. Δεν θα μπορούσε να γίνει shopping star της εβδομάδας, γιατί δεν πρόλαβα αξεσουάρ. Περίμενα ότι θα μου πει η Σοφία για τα αξεσουάρ. Μου λείψανε και εμένα, η αλήθεια είναι, δεν πρόλαβα να πάρω. Νομίζω όμως ότι τόσωσα λίγο με τη ζώνη. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, είσαι μέσα στο θέμα. Μου αρέσει η παντελόνα, μου αρέσει και το μπλουζάκι, αν και διαφανίζει λιγάκι, αλλά δεν με ενοχλεί. Δεν είχα κανέναν ενδιασμό για τη διαφάνεια, γιατί νομίζω ότι δεν φαίνεται άσχημα. Υπάρχει και το σουτιέν από μέσα, το οποίο το καλύπτει. Ευτυχώς δεν ενόχλησε και τη Διάνα. Ωραία και η πουκαμίσα, είναι αρκετά αέρινα. Χαίρομαι που πήρε ζώνη. Τα πέδιλα είναι όμορφα. Κρίμα που δεν πρόλαβε τα αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ μου έλειψαν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για το θέμα μας. Και στεναχωρήθηκα που δεν πήρε κάποια τσάντα ή κάποια βραχιόλια, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια. Γεια σου, καλή μου Κωνσταντίνα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Το όλο σύνολο είναι πολύ ωραίο. Με τη ζώνη είναι πολύ καλύτερο. Μου λείπουν τα αξεσουάρ και εμένα, αλλά δεν πειράζει. Τα πέδιλα ήταν τα αγαπημένα μου, αυτά ήθελα να πάρεις. Μπορεί να εντυπωσίασε την Κωνσταντίνα που μου άρεσε τα πέδιλά της, λόγω ηλικίας κιόλας, επειδή είναι μεγαλύτερη. Αλλά πραγματικά θεωρώ πως ήταν από τις καλύτερες επιλογές που μπορούσε να κάνει και έτσι ταιριάσαν πάρα πολύ. Ήταν έκπληξη για μένα που άρεσαν τα παπούτσια μου στην Νικόλ, γιατί είναι πιο μικρή από μένα, διαφορετικό στυλ. Και ήταν ευχάριστη έκπληξη. Το μακιάζ είναι πολύ ωραίο, πολύ απλό, δεν βάφεσαι εξάλλου πάρα πολύ. Θα ήθελα ένα πιο έντονο καρδιονάκι και λίγο ρουζ. Το ότι δεν είναι βαλερούς δεν είναι τόσο τραγικό, αλλά σίγουρα είναι απαραίτητο για ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Κωνσταντίνα μου, είσαι πάρα πολύ ωραία. Το σύνολό σου μου αρέσει πολύ. Αν και όπως τα δοκίμαζα, τα βλέπα όλα πολύ φαρδιά, εντούτοις τώρα που φόρεσε το συγκεκριμένο μου αρέσει. Η ζώνη είναι εξαιρετική. Τα παπούτσια είναι ένα από αυτά τα ζευγάρια που ήθελα να διαλέξεις. Το μακιγιάζ σου θα το ήθελα και εγώ πιο έντονο. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσεις το πάνω βλέφαρο μόνο μαύρο μολύβι, να δώσεις μια ένταση. Να χρησιμοποιήσεις ρουζ και ένα τσακ πιο έντονο κραγιονάκι. Κατά τα άλλα, είσαι κούκλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Διαφωνώ με την Κατερίνα για το μαύρο μολύβι που μου είπε στα μάτια. Συμφωνώ για το ρουζ το οποίο ξέχασα να το βάλω. Και το κραγιόν νομίζω ότι ήταν κάτι που τέριαζε στα χείλη μου. Νομίζω ότι η κριτική μου στην Κωνσταντίνα δεν είναι αυστηρή. Είναι όσο καλή μπορεί να είναι με βάση το αποτέλεσμα που μας έδειξε. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Σοφία, στην οποία δεν άρεσε το σύνολο, αλλά δεν το είπε στη συμπαίκτριά της. Έκραξε τα παπούτσια και της έλειψαν τα αξεσουάρ. Τι θα βάλει άραγε? Ο βαθμός που έβαλε στην Κωνσταντίνα είναι 5. Φαρμακοχέρα. Διότι δεν πρόλαβε να πάρει αξεσουάρ και μου έλειψαν. Τα παπούτσια δεν ήταν τα αγαπημένα μου
και το σύνολό της δεν την κολάκευε. Δεύτερη, Ντιάνα, που είχε καλά λόγια για την παντελόνα και την πουκαμίσα, αλλά το μπλουζάκι της φάνηκε υπερβολικά διάφανο. Μη δούμε κι εμείς κάτι. Αμέσως. Ο βαθμός που έβαλα στη Κωνσταντίνα είναι το 6. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν πρόλαβε τα αξεσουάρ. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήθελα το μακιάζ της λίγο πιο περιποιημένο. Τρίτη, θα κρίνει την Κωνσταντίνα η Νικόλ, που επισήμανε την απουσία αξεσουάρ, αλλά συμφώνησε τουλάχιστον με την επιλογή στα πέδιλα. Κι άλλο εξάρι. Η Κωνσταντίνα έβαλα 6, ήταν μέσα στο θέμα, αλλά μου έλειψαν τα αξεσουάρ και περίμενε κάτι πιο εντυπωσιακό από τα μαλλιά και το μακιγιάζ της. Και τελευταία η Κατερίνα, που ενέκρινε το σύνολο, βρήκε εξαιρετική τη ζώνη, αλλά είχε διαφωνίες για το μακιγιάζ. Ο βαθμός που έβαλα στην Κωνσταντίνα είναι 7, γιατί μου έλειψαν τα αξεσουάρ, μου έλειψε η τσάντα και ένα ωραίο ζευγάρι σκουλαρίκια για να ολοκληρωθεί το σύνολο. Και το μακιγιάζ της δεν μου άρεσε, το βρήκα άτονο. Κοίτα που σε φοβόμουν και έβαλες καλό βαθμό. Τα φαινόμενα πατούν. Οι άλλες σας φάξανε. Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι η shopping star της εβδομάδας. Άκουσα αρκετά καλά σχόλια, γιατί όχι. Η Κωνσταντίνα, πιστεύω, δεν έχει πολλές δυνατότητες να είναι shopping star, καθώς δεν πήρε τα αξεσουάρ και αυτό κόστησε πάρα πολύ. Όμως ήταν πολύ όμορφη και μου άρεσε. 6 στα 10 για την Κωνσταντίνα, που θα πρέπει να περιμένει τώρα, όπως και οι υπόλοιπες παίκτριες, την Παρασκευή, για να ακούσει τη βαθμολογία της Βίκης Καγιά και να μάθει αν θα είναι η shopping star της εβδομάδας. Αύριο κάνει τα ψώνια της η Σοφία, ενώ τώρα η Βίκη θα δώσει χρήσιμες στιλιστικές συμβουλές. Για μια αιχμηρή εμφάνιση με total white look, μη λησμονείτε το χρώμα, κορίτσι, και το έντονο χρώμα. Επιλέξτε παπούτσια και αξεσουάρ σε αιχμηρά και έντονα χρώματα, φλουό, φούξια, μεταλλικό μπλε electric. Φυσικά τα μεταλλικά στέκονται, αλλά είναι και λίγο βαρετά πλέον. Καναρινή, λεμονή, πάρα πολύ έντονα κίτρινα, πράσινα, σμαραγδί, ακόμη και κόκκινα. Απογειώνει το look σας, δίνει χρώμα και το λευκό πια αλλάζει διάθεση από έναν απλό λευκό καμβά και μεταμορφώνεται σε μια πολύ ωραία στιλιστική πρόταση.